όπως τα αγαπημένα μου παιδιά εδώ πέρα. Μουα! Τι μου γίνεστε, πώς μου είστε? Βλογκάκι σήμερα έχω να σας δείξω. Καλέ, πολλές μέρες βλογκάρω και δεν σας έχω ανεβάσει τίποτα. Σας έχω tips για μαλλιά, για το πώς τα μάκρυνα. Σας έχω την πιο σάντη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Έχω και μια ανακοίνωση μεγάλη. Σήμερα έκανα ίσως από τα πιο ωραία outfits of the day και δεν το αξιοποιούσα. Και δεν το αξιοποίησα ιδιαίτερα επειδή άρχισε να βροχάει, ρε παιδιά. Dr. Martens, ένα φουστάκι χαριτωμένο, γραβατούλα παιδική, πουλοβεράκι με ένα πουκαμισάκι από μέσα που το κόβεις τσακ 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 και το κάνεις κουντούλι και είσαι έτοιμο άνιμε in real life. Είναι το καλύτερο outfit που έχω κάνει φέτος, οπότε το δείχνω εδώ στο YouTube για να το δω ξανά στο μοντάζ και να χαρώ. That's my life, sad. Ώρα για γυμναστηριάκι. Έκανα πάω στη δουλειά για να γυμνάσουμε το κορμί. Φωτογράφηση. Έχω πάρει αυτά εδώ τα πραγματάκια, το οποίο πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο για τον βαρύ χειμώνα, αλλά έφυγε για κάποιο λόγο. Όταν πήρα προετοιμασμένη, λέω φτροφρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Μαγείρεψα! Αλλά δεν τα αξιοποίησα γιατί τώρα έχουμε πάλι 13 βαθμούς. Τι θα γίνει? Ναι, και αυτό είναι το outfit of the day. Κάτσε να σκοτώ να το δεις. Δεν το βλέπεις, ωραία. Ωραίο outfit of the day. So cute. Θα το φορούσα έξω, αλλά μόνο με καλσόν. Καλά, με αυτά δεν ακούω καλά. Άμα ρωτήσατε όλα, είναι παλιά. Γιατί όταν εμείς φοράγαμε γκέτες, ήμασταν 15 και τα βάζα, εγώ τουλάχιστον, τα έβαζα εδώ στα χέρια και έπαιζα ότι ήμουνα η Avril Lavigne. Το είχα ζήσει skater boy. Να, so complicated. Κατάλαβες. Έτσι είναι, λες και παίζω στο Reservoir Dogs. Ωραία, να πάρω την παραγγελία σας. Καλησπέρα. Και αυτό που είδατε ήταν η οντισιόν μου για να γίνω K-pop idol. Θα πάω στους New Jeans που είναι οι αγαπημένες μου. Θα πάμε στην Κορέα να γίνω λίγο τραγουδίστρα και να γυρίσουμε. Γιατί γελάς? Το ξέρεις ότι άμα μου μπει στο κεφάλι θα μου γίνει έτσι. Δεν θέλω να απαντήσω. Γιατί δεν θες να απαντήσεις? Έλα ρε, έχω πάει. Όχι, όχι, με τα φώτα εδώ σε ανακρίνω τώρα. Γιατί, γιατί με αμφισβητάς? Σε ενοχλεί τόσο πολύ εγώ? Κάνω πόσα βίντεο και τα έχω μέσα στη μούρη μου. Δύο κιόλα. Τι θα δούμε, The Last of Us. Α, παιδιά, να δείτε The Last of Us. Πολύ ωραίο το τρίτο επεισόδιο, σπαραγμός, κλάμα. Είναι του Αγίου Βαλεντίνου, γι' αυτό έβαλα κόκκινο. Λέω, ας το νιώσω λίγο. Ας μπω λίγο στο mood. Θέλω να σας δείξω κάτι που το είδα τις προάλλες και λέω, αποκλείεται να το έχω κάνει αυτό. Αυτό είναι η αρχική της World. 1300 παραγγελίες. Έχω κάνει πάνω από 1300 παραγγελίες. Εγώ αγάπη μου, αυτό που σας δείχνω, το εννοώ ότι τα αγαπάω. Δεν ξέρω να μαγειρεύω, τι να κάνουμε τώρα. Και όλος ο Φεβρουάριος που λέτε είναι ο μήνας της Wolt, γιατί έχουν 50% έκπτωση σε street food, καφέδες, σουβλάκια, γλυκά. Μπορείτε, άμα είστε νέος χρήστης στην εφαρμογή, να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό Βενετία για να έχετε 6 ευρώ έκπτωση στις 3 πρώτες σας παραγγελίες, δηλαδή 2 και 2 και 2 ευρώ. Θα παραγγείλω το αγαπημένο μου noodle. Άρα κολλητή και φιλενάδο, τσέκρα τις προσφορές στη Wolt, γιατί παίζουν 50% εκπτωσούλες, δεν θες να το χάσεις. Πεινάω, έπρεπε να είχα πάρει πιο νωρίς. Εγώ νόμιζα ότι ήταν το φαΐ μου, τελικά είναι δώρο από τη Wolt. What? Κερί, τσικουλάτα τσικιτάι, τη με αγαπάνε και εκείνη φαίνεται και εγώ σας αγαπάω παιδιά. Ήτανε δωράκι για το Αγίου Βαλεντίνου. Για τον Άγιο Βαλεντίνο δεν ξέρω, λέγαμε με τον Άλεξ να πάμε για κανένα ωραίο φαγητό, αλλά πρέπει να κάνω την εργασία μου. Δεν είμαι άτομο γενικά που τα πολύ γιορτάζει αυτά, αλλά ξέρεις, φέτος κάπως είπαμε και με τον Άλεξ ταυτόχρονα, λέμε να κάνουμε τίποτα αύριο, ξέρω εγώ, έτσι λίγο να ξερουτινιάσουμε. Θα ήθελα μια φορά να κάνω αυτά τα πάρα πολύ τσίζι που πηγαίνεις για δείπνο με τα μπαλονάκια που έχει στολίσει το μαγαζί όλο με καρδούλες και τέτοια. Θα ήθελα μια φορά να το δώσω σαν εμπειρία, γιατί ίσα μόνο που θα είναι ένα μαγαζί στολισμένο ροζ για μένα θα είναι τέλειο, ανεξαρτήτως γιορτής. Είναι απλά ένα ροζ μαγαζί. Ναι, είναι για μένα αυτή η γιορτή. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα φάει με chopsticks, ήταν σε ένα μαγαζί και τα είχα πάει τόσο χάλια που με κοροϊδεύαν λίγο έτσι. Γελάγανε χαριτωμένα, δεν με κοροϊδεύαν οι υπάλληλοι και μου φαίνανε με τα πυρούνι. Είχα αποτύχει, μιλάμε. Δεν ξέρω γιατί δυσκολεύτηκα τόσο πολύ. Τώρα μου φαίνεται τόσο φυσιολογικό. Κάποιες φορές βολεύει πολύ παραπάνω από πυρούνι. Φυσικά δηλαιρώθηκα!
Το K-drama, ου, τσουρφλάει. Το K-drama της εβδομάδας είναι το business proposal. Λίγο το τέλος, δεν κάνω spoil, απλά λίγο το τέλος ήταν σαν άρπα κόλλα μου φάνηκε. Κατά τα άλλα είναι, τι να σου πω, 12 επεισόδια, βγαίνει νεράκι. Πολύ ευχάριστο και νιώθω ότι οι ηθοποιοί, οι πρωταγωνιστές έχουν πάρα πολύ ωραία χημεία μεταξύ τους. Once again, πείτε μου τα αγαπημένα σας K-drama γιατί τα λατρεύω. Best noodles on earth. Oh! Καλησπέρα σας. Έχετε κάποια δήλωση? Είστε στο vlog της Βενετίας Καμάρα. Σας παρακαλώ, κύριε Αλέξανδρε, μία δήλωση. Σας παρακαλώ, μία δήλωση. Αφήστε με. Σας παρακαλώ, τι έχετε να πείτε? Όχι! Τι έχετε να πείτε? Δεν τη συμπαθείτε, είπατε. Μία δήλωση. Είστε σε σχέση? Ναι. Με ποια? Δεν την ξέρετε. Ποια, ρε! Αποφάσισα, κολλητή, να ακολουθήσω hair oiling μία φορά την εβδομάδα. Τι είναι αυτό? Είναι μία τεχνική που είδα να προτείνουν οι φίλες μας στην Ινδία για να μακραίνουν τα μαλλιά πιο γρήγορα και πιο δυνατά. 2 κουταλιές ελαιόλαδο και 2 κουταλιές καστορέλαιο ήταν υπεραρκετές για όλο το κεφάλι. Απλά πρόσεξε το όλα που θα χρησιμοποιήσεις, γιατί κάποια πρέπει να αραιωθούν. Π.χ. το rosemary oil είναι τέλειο, αλλά πρέπει να βάλεις 3 με 4 σταγόνες σε ένα άλλο λάδι, π.χ. λάδι καρύδας, γιατί είναι πολύ δυνατό για το κρανίο μας. Χωρίζω λοιπόν το μαλλί μου, λες και θα έβαφα ρίζα, και βάζω το λαδάκι απευθείας πάνω στο κρανίο και όχι ιδιαίτερα στη τρίχα. Η λογική είναι ότι ενυδατώνει το κρανίο και απορροφάει θρεπτικά συστατικά από τα έλαια, αλλά ταυτόχρονα μαζί με το μασάζ βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, το οποίο βοηθάει στο να μακραίνει το μαλλί. Το αφήνεις από μισή μέχρι 2 ώρες και όχι όλο το βράδυ, διαφορετικά μπορεί να σπάσει η τρίχα. Το σωστό μασάζ πώς γίνεται? Με το να κουνάς το δέρμα πάνω από το κρανίο. Όχι να κουνάς τα δάχτυλα γύρω από τα μαλλιά σου σαν να βάζεις σαμπουάν. Δεν πρέπει να ακούς δηλαδή χρούτς χρούτς όσο το κάνεις. Αυτό που βλέπεις που κουνιέται όλο το μαλλί είναι λάθος. Κουνάς όλο το δέρμα και όχι τις τρίχες. Τα δάχτυλα μένουν σταθερά. Μετά κατεβάζω λίγο και στις άκρες ό,τι έχει απομείνει, αλλά δεν πρέπει να στάζει λάδι το μαλλί. Δεν είναι ότι αν βάλεις παραπάνω θα γίνει πιο γρήγορα. Είναι πολύ normal να φύγουν κάποιες τρίχες ακριβώς όπως και όταν λούζεσαι. Το άφησα μία ωρίτσα, πλούστηκα μετά 2 φορές. Δεν είναι ότι έγινε πιο λιπαρό το μαλλί μου, αντιθέτως. Κοίταξα το κρανίο και από κοντά και ήταν πεντακάθαρο. Λένε ότι βοηθάει πολύ και σε πιτηρίδα, ξηροδερμία και όλα αυτά. Τώρα θα δείξει. Εγώ θα συνεχίσω να το κάνω γιατί μου άρεσε. Το ένιωσα και σαν self-care όλο αυτό. Βλέπεις, μετά έβαλα και τις μάσκες μου και τέτοιο. Ού, το έζησε πολύ, κυρία. Τι να σου πω. Θα δείξει. Τεράστιο διάδρομο με ψωμιά, θα τα φάω όλα. Έχω πάθει σοκ, δεν έχω ξαναέρθει. Τα θέλω όλα, θέλω να τα φάω όλα. Ναι, 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 στα κίτερ, ναι, ναι. Κάτι vegan για μας τους καψερούς. Αυτή η συσκευασία μακαρονιού, γιατί πιστεύετε ότι είναι πιο μακρύ από το μαλλί μου? Κάθε φορά όταν πηγαίνω σε καινούριο μάρκετ ψάχνω να βρω άμα έχει κάπου vegan πραγματάκια. Κάθομαι πάντα πάρα πολύ ώρα μπροστά από το ψυγείο και μετά τρέχει μέρη μου γιατί τσουτσούργιας. Αλλά επειδή δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη, δεν έχω καθόλου μα καθόλου τέκνο ακούσματα και αυτό νομίζω πάει πολύ περισσότερο σε τέκνο παρά σε χάος, που είναι αυτό που θέλω παραπάνω να ασχοληθώ. Δεν ξέρω βασικά γιατί έκανα έναν ρυθμό με τον οποίο δεν είμαι εξοικειωμένη, αλλά τουλάχιστον έτσι μαθαίνεις. Γιατί εγώ τώρα θα κάτσω να δω 2 tutorial, θα κάτσω να ψάξω 2-3 τραγούδια παραπάνω, βραδερφέ, να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτό το είδος. Αλλά γιατί παιδεύομαι? Γιατί και ο καθηγητής κάθε φορά μας λέει: παιδιά, δεν με νοιάζει να φτιάξετε ένα ωραίο beat, δεν είναι αυτή η άσκηση. Η άσκηση είναι να δω ότι έχετε καταλάβει πώς να λειτουργείτε αυτόν τον τομέα του. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε να φτιάξουμε ένα τραγούδι από αυτήν τη μεριά. Γιατί το Apple έχει 2 μεριές. Έχει αυτήν και αυτήν. Αυτήν την προτιμώ γιατί είμαι πολύ οπτικός τύπος, οπότε στην ουσία βλέπεις τη μουσική. Ενώ εδώ τα κάνεις όλα με το αυτή. Τι κάθομαι και σας λέω? Τι άκυρο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Γεια! Yummy yummy, ωραίο υγιεινό βραδινό. Κότατζ με πατατούλα βραστή, αγγούρι, ντομάτα, μπρόκολο,
Δεν φαίνεται καθόλου ωραίο για τα πασάλιβα για να πάει παντού το κότατς, αλλά είναι πεντανόστιμο. Πόπο, οι πατάτες είναι μέλι. Τις έβρασα πάρα πολύ. Τελείωσα την εργασία μου. Το δεύτερο κομμάτι που έχω γράψει ever στη ζωή μου είναι αυτό. Καλά, όχι κομμάτι. Απλά καταλαβαίνετε, το beat. Whatever. Η Βενετία πάει Βερολίνο είναι. Ευχαριστώ. Είμαι σε φάση. Εάν τώρα μπορώ να κάνω τέτοια πραγματάκια, σκέψου σε 5 μήνες από τώρα. Σε 2 χρόνια από τώρα. Φιλάκια, κόσμε. Βένι is here. Κολλητή ήρθα για μάθημα. Η εργασία μου ήταν μια χαρά. I am proud. Αυτό εδώ είναι το πιο όμορφο που έχω δει ποτέ μου. Είναι τόσο όμορφο. Κοίτα το. Κοίτα τη σεξι. Α, κολλητή μου ήρθε μια παραγγελία που έκανα τις προάλλες. Και λέω να το ανοίξουμε παρέα. Λοιπόν, που λέτε, επειδή συνέχεια με ρωτάτε, όλη την ώρα, Παναγία μου, είναι η νούμερο ένα ερώτηση. Πώς μάκρυνες τα μαλλιά σου, πώς μάκρυνες τα μαλλιά σου. Και κάθε φορά σας λέω, δεν έκανα κάτι, τα είχα πάρα πολύ κοντά όσοι με θυμάστε από πολύ παλιά. Απλά σταμάτησα να τα βάφω όπως βλέπετε, δεν τα καίω συχνά. Φαίνεται. Άμα έχεις συνηθίσει να το ισιώνεις, στην αρχή θα σου φαίνεται λίγο μιέχ, αλλά σιγά σιγά άμα το αφήσεις και το πρώτο διάστημα τα πιάνεις πλεξουδίτσες, κοτσιδάκια, κότσο, κοτσίδα, ξέρεις, τα πιάνεις λίγο πάνω, σιγά σιγά θα αρχίσει να καλυτερεύει η κατάσταση, οπότε δεν θα σου φαίνεται τόσο μιέχ όταν το έχεις έτσι. Μετά, επειδή θα είναι πολύ πιο υγιές και θα φαίνεται, δεν θα σε πειράζει να το αφήνεις έτσι. Το νούμερο ένα για μένα είναι βαφές, θερμότητα, γιοκ, καπούτ φιλενάδα. Και το άλλο που άρχισα να καταλαβαίνω και στεναχωρήθηκα που ίσχυε, καλό είναι να χρησιμοποιούμε καλά προϊόντα στα μαλλιά μας. Και καλά προϊόντα σημαίνει δυστυχώς ακριβά και όχι αυτά του σούπερ μάρκετ. Σίγουρα 100% υπάρχουν κάποια καλά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, εννοείται, αλλά τα θεωρούμε καλά τις περισσότερες φορές επειδή μας βάζουν πάνω από τη τρίχα πάρα πολλές σιλικόνες και χίλια δυο, οπότε το βάζεις και λες, α, τα μαλλιά μου είναι πολύ άπαλα. Αλλά με το που το λούσεις αυτό το πράγμα φεύγει. Άρα δεν είναι ότι η ενυδάτωση μπαίνει μέσα στο μαλλί. Είναι ότι είναι απ' έξω, σε κάνει να νομίζεις, αλλά με το που φύγει αυτό το πράγμα, η επικάλυψη σοκολάτα, σαν να λέμε, από κάτω έχει γίνει χειρότερο γιατί οι σιλικόνες και αυτά κάνουν κακό στο μαλλί. Και μια φορά στο τετράμινο περίπου κάνω μια καλή αγορά και παίρνω καλά προϊόντα, τα οποία καλά προϊόντα, εμένα ας πούμε, θα μου βγουν γύρω στα 100 ευρώ. Είναι πολλά για μαλλιά όταν μπορείς να πάρεις conditioner με 3 ευρώ. Αλλά δυστυχώς έχω δει τεράστια διαφορά από όταν άρχισα να χρησιμοποιώ καλά προϊόντα στο κεφάλι μου. Οχ, μου βάλανε τέστερ. Είχα δοκιμάσει κάποιο άλλο, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Και το είχα πάρει σε μία περίοδο το καλοκαίρι που μου έπεφταν πάρα πολλά μαλλιά. Που το καλοκαίρι είναι φυσιολογικό, αλλά τότε επειδή είχα και ακραίο άγχος, είχε κάνει πικ το άγχος μου φέτος το καλοκαίρι, μου έπεφταν τούφες. Και φαίνεται και όλο το μαλλί μου είναι πολύ πιο λίγο. Πήρα λοιπόν κάποια που ήταν για αυτόν τον λόγο και όντως με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά εγώ το πιστεύω αυτό που λένε, ότι καλό είναι όταν ας πούμε χρησιμοποιείς ένα σαμπουάν για 3 μήνες, μετά να χρησιμοποιήσεις ένα άλλο. Οπότε τώρα κάνω αυτό, δοκιμάζω κάποιο άλλο. Αυτό εδώ, το Μπριότζεο, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, είναι ένα άλλο. Αυτό που βλέπετε, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αλλά το βλέπω πάντα sold out και δεν το έχω πετύχει ποτέ. Εντάξει, οπότε πήρα πάλι το ίδιο brand, αλλά ένα άλλο που λέγεται Farewell Freeze, επειδή όπως σας γκρινιάζω συνέχεια στα story, έχω πολλές φύτρες, το οποίο είναι καλό γιατί σημαίνει ότι βγαίνει καινούριο μαλλί, αλλά παρόλα αυτά πετάει έτσι σαν να είμαι κατσαριδάκι. Και πήρα και αυτήν εδώ τη μάσκα, την Coco Enif, που έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Με τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, έπαιρνα μια τέτοια μάσκα, συνήθως είναι αυτά τα μικρά κουτάκια, και έβαζα, ρε φίλε, μία χούφτα για να νιώσω το μαλλί μου, ξέρεις, να κάνεις έτσι και να το νιώθεις απαλό όσο το λούζεις. Τώρα με αυτά βάζω, τι να σου πω, στη χούφτα μου θα βάλω από εκεί που το γέμιζα και γινόταν έτσι πολύ το χέρι μου, τώρα θα βάλω αυτό εδώ.
και είναι πολύ. Για τόσο μακρύ μαλλί, έτσι, τόσο λίγο, βάζω πάρα πολύ μικρή ποσότητα και είναι υπεραρκετή, δεν χρειάζεται να βάλω πολύ. Όταν έπαιρνα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, έπαιρνα σχεδόν κάθε, τι να σου πω, 3 εβδομάδες, 4 μάσκες και τέτοια. Τώρα σας λέω, το ίδιο κουτάκι πες να το είχα 3-4 μήνες. Πήρα και το Dior. Λοιπόν, έχω μια τεράστια δυσκολία στο να βρω ρούζ, το οποίο να είναι ροζ, να είναι αυτό το ροζ, να είναι της Barbie και να μην έχει καθόλου πορτοκαλί μέσα. Γιατί κάπως φαίνεται το πρόσωπό μου λερωμένο όταν βάζω πολύ πορτοκαλί. Και βρήκα αυτό εδώ του Dior, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που ήθελα, το ροζ, το ωραίο, το συγκλονιστικό, και θα δείξει. Είναι πανέμορφο καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να το χαλάσω. Μάσκα σαμπουάν σας τα άδειξα. Conditioner πήρα το Rituals, το Ritual of Hammam. Ναι, έλεγε ότι σου θυμίζει σαν μυρωδιά το Μαρακές. Και όταν είχα πάει στο Μαρόκο, δεν φαντάζεστε, όλη την ώρα λέγαμε με τα υπόλοιπα κορίτσια τι υπέροχα που μυρίζουν τα πάντα, όλα τους τα προϊόντα αυτά που είχαν μέσα στο ξενοδοχείο ήτανε καταπληκτικά και μυρίζει έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, το ίδιο το ξενοδοχείο μας είχε δώσει αναμνηστικά κάτι μικρά αρωματάκια χώρου, σπρέι, και που κάνω ένα ψουτ στο δωμάτιό μου για να μην το χαλάσω όλο και μου ξανάρχονται όλες οι αναμνήσεις και είναι τέλειο. Επίσης, πολύ σημαντικό tip, πρώτα βάζουμε μάσκα για να ανοίξουν τα λέπια τις τρίχες και να ενυδατωθούν και μετά αφού το ξεβγάλουμε βάζουμε conditioner για να κλείσει τα λέπια και καλό είναι αν αντέχετε το conditioner να το ξεβγάζετε με χλιαρό προς κρύο νερό. Εγώ το αντέχω. Κάνει τα μαλλιά πολύ πιο λαμπερά και κλείνουν τα λέπια της τρίχας. Πάρα πολλά χρόνια έκανα το αντίθετο, νομίζω και εσείς. Βάζουμε πρώτο conditioner και στο τέλος τη μάσκα. Να, θέλω να δω! Αυτό τι είναι! Πήρα και αυτό εδώ το λαδάκι. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν δειγματάκια, αλλά τελικά τα έχω πληρώσει. Είναι ένα άλλο που έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές. Αυτό εδώ που βλέπετε, αλλά πάλι ήταν sold out. Και πήρα το ίδιο brand και τη λέω εντάξει, οκ, υποθέτω θα είναι καλό και αυτό. Και πήρα ένα λαδάκι να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, θα σας πω. Και έχω κάτι που σας έκρυβα πάρα πολύ καιρό. Το συζητάμε εδώ και μήνες. Θα παρουσιάσω το Color Day Festival μαζί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και είναι το καλοκαίρι. Απλά σας το λέμε από τώρα. Θα είναι ό,τι καλύτερο. Η κολλητή σας θέλει να περνάει καλά και θέλει να περνάτε κι εσείς ακόμη καλύτερα. Οπότε θα είναι epic ημέρα. Και πέρυσι που είχα πάει και είχαμε κάνει εκείνη τη ρήψη ήταν τόσο διασκεδαστικό. Οπότε ανυπομονώ πώς και πώς για φέτος. Είναι στις 17 Ιουνίου. Έχουμε ακόμα καιρό. Έχω πάρει και λίγο το κολάι από την ημέρα θετικής ενέργειας. Οπότε όλα καλά. Γιατί εντάξει, είναι λίγο αγχωτικό από εκεί που έχει συνηθίσει να μιλάς σε μια κάμερα ξαφνικά να ανεβαίνεις πάνω σε μια σκηνή με 50, 60, 70 χιλιάδες κόσμο. Είναι λίγο δύσκολο. Θυμάμαι, ας πούμε, πέρυσι στο Color Day δεν μου βγήκε άγχος. Στην θετική ενέργεια πάλι δεν μου βγήκε άγχος. Είχα λίγο άγχος πριν βγούμε, εκεί που ήμασταν από πίσω με τον Φίλιππο και τη Λίλη. Ήμασταν από πίσω και βλέπαμε τον κόσμο και λέμε. Και με το που αρχίζει και μπαίνει η μουσικούλα για να ξεκινήσουμε να βγαίνουμε, ήμουν σφασί. Εντάξει, το έχουμε όλα καλά, κανένα θέμα, όλα καλά. Λέτε να είμαι γεννημένη να είμαι πάνω στη σκηνή. Εγώ θέλω. Η σκηνή δεν θέλει. Θα σας βάλω τώρα κάποια πλάνα από τις πρόβες που μαθαίναμε το χορευτικό. Έχω ντυθεί Wednesday και είμαι κάπως έτσι. Γιατί έχουμε ένα γύρισμα. Θα κάνω τη Wednesday σε ένα βίντεο. Και έχω πεθάνει γιατί έχουμε κάνει όλη τη χορογραφία από αυτό το τον. Έχω σαλτάρει γιατί έκανα πρόβα με το φόρεμα για να δω πώς φαίνεται. Είχα και την κάμερα και έχω υδρώσει. Οπότε λέω αύριο που θα είμαστε τόσες ώρες με φώτα με στερεί, πώς θα την παλέψω. Την ακούω να έρθετε. Την βενετία την ακούω να έρθετε. Σαμάρα που βγαίνει έτσι. Τελείωσε το γύρισμα και βγήκαμε και έχει στρώσει πάνω σε κάποια αμάξια όπως εκεί.
Και είναι τέλειο, τέλειο και περιμένω να έρθει το ταξί μου, αλλά δεν θέλω. Άρα αυτό σας έκρυβα τόσο καιρό και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, αλλά δεν πειράζει. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να σας το πω. Έχω πάρει και καινούργια γυαλάκια, αλλά δεν το φοράω τελευταία γιατί πρέπει να πάω να το φτιάξω. Το πήρα online και μου είναι λίγο μεγάλο εδώ στα πλαϊνά, άρα σαν να λέμε πέφτει πολύ εύκολα, οπότε θα πάω λίγο να το φτιάξω. Κατά τα άλλα μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω συνηθίσει full τον μαύρο σκελετό και μπορώ να πω ότι το προτιμώ, απλά ήθελα έτσι και μια μικρή αλλαγούλα. Ακόμα μια φορά στο γυμναστήριο, σήμερα ντύθηκα Lara Croft. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some mind, I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul, this fucking cold, yeah. That's just how it goes. Δεν το πιστεύω ότι μπορώ να σηκώσω τόσα κιλά. Η πρέσα από μόνη της είναι 75 και προσθέτω κι άλλα κιλά. Άρα σηκώνω γύρω στα 100 κάτι. Και μπορώ να σηκώσω παραπάνω, αλλά διαφορετικά δεν κάνω σωστά τη σύνδεση μυαλού και μη. Οπότε προτιμώ να βάλω λίγα λιγότερα από ό,τι μπορώ να σηκώσω και να γίνει σωστά η άσκηση, παρά να βάλω περισσότερα και να μην την κάνω σωστά. Λέω να σας αφήσω κάπου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τους YouTubers. Subscribe εννοείται, κάθε Σάββατο βρίσκεται βιντεάκι εδώ πέρα. Εμείς θα με πολύ πολύ σύντομα και μέχρι τότε όπως πάντα να έχετε πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας, γεια σου. I know in my soul, why it is fucking cold, yeah. That's just